Κυριακή. Σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Αγγελίδη. Λοιπόν, τι πήγε στραβά, κύριε Αγγελίδη, χθες? Κοιτάξτε, καταρχάς καταδικάζονται τα επεισόδια. Δεν είναι θέμα το τι πήγε στραβά. Βιώνουμε και πάλι επεισόδια μεταξύ οπαδών ομάδων. Συμπεριφορές οι οποίες δεν θα πρέπει να υπήρχαν και διαρατάται κάποιος που είναι η παιδεία και ο πολιτισμός. Με βάση τα γεγονότα λοιπόν και τις εξετάσεις, αρχίζοντας από το πρώτο επεισόδιο 6 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, είχα ρίξει ο παδί του ΑΠΟΕΛ Κροτίδα στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 14χρονος, ο οποίος ήταν ορισμένος για επαναφορά της μπάλας. Ευτυχώς δεν είχε οποιαδήποτε τραύματα, όμως παραμένει για περαιτέρω ιατρικές και άλλες εξετάσεις. Και βεβαίως στη συνέχεια είχαν υπήρξε ρήψη αντικειμένων από πλευρά στο παδόν της ΑΕΛ. Είχε διακοπεί ο αγώνας. Σε κάποιο χρόνο διαπιστώθηκε ότι ήσασταν μέσα στο γήπεδο νεοπαδί και των δύο ομάδων, και μετά που είχε ζητήσει υπεύθυνος ασφαλείας του αγώνα από τον υπεύθυνο αξιωματικών, είχε παρέμβει αστυνομία και βεβαίως είχαν φύγει από τους χώρους που βρισκόταν προς τις κερκίδες. Και τελικά τα επεισόδια συνεχιστήκαν και έξω, με αποτέλεσμα να καταγραφούν κάποιες ζημιές. Οι περίπολοι υπήρχαν κατ' αρχήν της νύχτας σε όλη τη Λεμεσόν. Και εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν δεν υπήρξε η παρέμβαση, αν δεν ήταν η παρέμβαση της αστυνομίας τόσο εντός όσο και εκτός, σήμερα θα μιλούσαμε για πολύ χειρότερες καταστάσεις. Έχει συλληφθεί όντως έναν πρόσωπο ηλικίας 17 χρόνων, ο οποίος τελεί υποκράτηση για το αδίκημα της οχλαγωγίας και της μαχαιροφορίας. Μόνο και ένα πρόσωπο, κύριε Αγγελίδη, συνελήφθη από όλη αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Μέχρι τη στιγμή σε έναν πρόσωπο. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Αγγελίδη? Είπατε, σας άκουσα με προσοχή, είπατε έλειπε η παιδεία και ο πολιτισμός. Μάλιστα. Μήπως έλειπε και η αστυνομία? Και η πρόληψη? Όχι, η αστυνομία δεν έλειπε. Η αστυνομία βρισκόταν εκεί και παρενέβηκε. Και αυτό σας έχω πει, αν δεν ήταν η αστυνομία, σήμερα θα μιλούσαμε για πολύ χειρότερες καταστάσεις. Σίγουρα, αν δεν ήταν. Να ξεκινήσω, είναι και ο Πανίκος ο Θεοδωσίου, ο αθλητικογράφος. Μια ερώτηση εδώ μαζί μας. Μισό λεπτό. Επέτρεψε μου, Πανίκο, να ρωτήσω τη σκέψη μου, μην τη χάσω. Κύριε Αγγελίδη, καταρχάς, πώς μπήκαν όλα αυτά μέσα στο γήπεδο? Ποιος είναι υπεύθυνος? Είναι το πρώτο βήμα. Μπήκαν μέσα κροτίδες, μπήκαν φωτοβολίδες? Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει επανειλημμένα. Η νομοθεσία, καταρχήν οι ελέγχοι γίνονται, όπως ήδη γνωρίζετε, με βάση την νομοθεσία από τους επιτηρητές. Και δεν είναι κατηγορία εναντίον των επιτηρητών, το ξεκαθαρίζω. Αναφέρω τι αναφέρει η νομοθεσία και ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας. Σίγουρα προσπάθειες έγιναν και γίνονται προς διάφορες κατευθύνσεις σε σχέση με αυτό το θέμα. Όντως υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την μεταφορά αντικειμένων εντός γηπέδου. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι δικές μας οι προσπάθειες γενικότερα στον καταστατικό μερών έχουν αρχίσει εδώ και καιρό. Σίγουρα είναι θέματα τα οποία είναι καταδικαστέα, όμως δεν θα πρέπει όποτε υπάρχουν τα οποιαδήποτε επεισόδια να κατηγορείται, αν κάποιοι κατηγορήσουν ή όσον αφορά την αστυνομία, γιατί η αστυνομία έχει εφαρμόσει σχεδιασμούς και υπάρχουν αυτά και θα ήθελα να τα αναφέρω. Μηδενική ανοχή είχε εφαρμοστεί εδώ και καιρό. Και το 2014 υπήρξαν 150 συλλήψεις, φέτος υπήρξαν 51 συλλήψεις και φαίνεται η μείωση αυτή του αριθμού. Εφαρμόζοντας τους σχεδιασμούς. Το ότι χθες έγινε ανοχή, μόνο μία σύλληψη, πώς ερμηνεύεται? Ναι, για ποιο λόγο? Έχει γίνει με βάση. Κοιτάξτε, είναι εύκολο κάποιο να κρίνει εκ των υστέρων. Δεν κατέστη την αναγκαστική σύλληψη εκείνη τη στιγμή που σίγουρα θα. Εάν υπήρξαν περισσότερες συλλήψεις, σίγουρα θα ήταν. Δεν θα λέγαμε ότι δεν θα. Θα ήταν καλύτερα. Όμως, από την πρώτη στιγμή, οι οδηγίες που είχαν δοθεί προς την αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού και προς το ΤΑΕ, ο οποίος έχει οριστεί για αξιωματικός για διερεύνηση των επεισοδίων, ενώ όσον αφορά. Άρα κάτι έχει πάει λάθος, έτσι. Αν είχαν πάει όλα ρολόι, δεν θα κάνατε και έρευνα. Ναι. Κάτι έχει πάει λάθος στην όλη ιστορία. Δεν είναι έρευνα που έχει. Δεν είναι έρευνα η οποία έχει ζητηθεί. Γιατί έχει γραφτεί χτες στα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης ότι. Μιλούμε για έρευνα. Είναι οι οδηγίες που έχουν δοθεί από τον αρχηγό αστυνομίας ήταν άμεση διερεύνηση των επεισοδίων, όπως γίνεται πάντοτε από το ΤΕΛΕΜΕΣΟΥ, και ο χειοριστή αξιωματικός, ο οποίος επιβλέπει τις ανακρίσεις, μελετούν οι ανακριτές, η ομάδα που έχει οριστεί το υφιστάμενο υλικών και από πλευρά του κλειστού κυκλώματος και άλλες πληροφορίες που υπάρχουν, και σίγουρα σήμερα ενδεχομένως δεν υπάρχουν οι οποιασδήποτε εξελίξεις. Όντως μια σύλληψη έχει γίνει, αφού με έχετε. Κύριε Αγγελίδη, υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να το θίξουμε. Είπατε κι εσείς, έχουμε επιτελικά σχέδια, έχουμε σχεδιασμούς ωραίους κτλ. Οι οποίοι όμως τελικά όταν έρθει η ώρα να εφαρμοστούν, δεν εφαρμόζονται. Και η αλήθεια είναι, εγώ δεν κατάλαβα. Η αστυνομία φέρει
μερίδιο ευθύνης στο ότι πέρασαν όλα αυτά μέσα στο γήπεδο, ναι ή όχι? Δεν κατάλαβα. Ίσως να είναι δικό μου λάθος κατανόησης. Οι έρευνες με βάση. Υπάρχει νομοθεσία. Οι έρευνες με βάση την νομοθεσία για τους ελέγχους που γίνονται από τους επιτηρητές. Και εφαρμόζεται αυτός ο δεσμός εδώ και κάποια. Ο ρόλος της αστυνομίας δηλαδή. Της αστυνομίας είναι για τα θέματα ασφάλειας εκτός γηπέδου και όταν κριθεί. Και όταν ζητηθεί, όπως και στην προκειμένη περίπτωση και άλλες, από τον υπεύθυνο ασφαλείας του γηπέδου, παρεβαίνει για την καταστροφή του οποιοδήποτε επεισοδίου. Άρα, για ό,τι περνάει μέσα στο γήπεδο, δεν φταίει η αστυνομία, φταίνει οι επιτηρητές. Αυτό δεν να κρατήσουμε. Δεν φταίνει οι επιτηρητές. Όχι, το λέω εγώ. Αναφέρω, άμα δεν φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Εγώ να φταίω, αποκλείεται, ούτε στο γήπεδο δεν πήγα. Κοιτάξτε, αναφέρω τι έχω σημειώσει. Το τι αναφέρει η νομοθεσία. Γιατί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, οι άνθρωποι προσπαθούν. Μα γι' αυτό προσπαθώ και εγώ. Αντιλαμβάνεστε, είναι μια νοοτροπία που για να την αλλάξει δεν είναι εύκολο και μιλούμε για έναν φαινόμενο του χουλικανισμού το οποίο το συζητούμε εδώ και καιρό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί κάποιο να το καταστήλει όταν βρίσκεται εκεί άμεσα στο γήπεδο. Όμως, στο δικό μας ρόλο, σας έχω πει, έχουν εκδοθεί φέτος 41 διαταγματα αποκλεισμού. Και βεβαίως έχουν διερευνηθεί 22 υποθέσεις. Και χθες, μάλιστα, υπήρχε και μια υπόθεση η οποία, γιατί οι οδηγίες, όταν υπάρχουν υποθέσεις τάχιστα, προχωρούν προς το δικαστήριο. Έχει καταδικαστεί έναν πρόσωπο ηλικίας 31 χρόνων για υπόθεση εναντίον αστυνομικού και επίθεση και πρόκληση ανησυχίας αφορά τον νόμο στα γήπεδα. Και έχει εκδοθεί διάταγμα αποκλεισμού για 6 μήνες από οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση όταν μετά που θα αποφυλακιστεί. Και μιλούμε για επεισόδιο το οποίο είχε γίνει τις 23 Σεπτεμβρίου του 2017. Πριν από την έναρξη του αγώνα μεταξύ των ομάδων. Είναι ο συνάδελφος ο Πανίκος ο Θεοδωσίου. Θέλει να σας θέσει ένα ερώτημα, κύριε Αγγελίδη. Κύριε Αγγελίδη, νομίζετε ή μάλλον κρίνετε μετά από τα όλα όσα έγιναν ότι η αστυνομία τα πήγε καλά στο χθεσινό παιχνίδι? Κοιτάξτε, η αστυνομία έχει εφαρμόσει. Όχι. Απαντήστε μου με αυτά τα οποία είδαμε, με τις εικόνες τις οποίες είδαμε. Πήγατε καλά, πήγατε βάσει σχεδίου, είσαστε ικανοποιημένοι από την αστυνόμευση του παιχνιδιού? Ναι, ικανοποιημένοι από τα επεισόδια δεν μπορεί να είναι κανένας. Όμως, να απαντήσω. Να. Με την παρέμβαση της αστυνομίας, και έχω πει και προηγουμένως, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, αποτράπηκαν το οποιοδήποτε. Κύριε Αγγελίδη, περιμένετε ένα λεπτό. Είδαμε μάχες σώμα με σώμα στο πίσω από τη μία εστία. Είδαμε την αστυνομία να είναι απαθής πίσω από την άλλη εστία. Δηλαδή, εντάξει, οι εικόνες είναι εκεί και μιλάνε από μόνες τους. Δεν μπορείτε τώρα εσείς σήμερα να λέτε ότι αποτρέψαμε τα χειρότερα. Αν θέλατε να αποτρέψετε τα χειρότερα, γιατί σας λέω, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Δεν μπορούμε να αλλοιώσουμε την εικόνα. Είχαμε μάχες στα δύο μέτρα, έριχνε ο ένας στον άλλον φωτοβολίδες. Το έχετε αντιληφθεί αυτό? Ναι, υπάρχουν σχετικές εικόνες. Ε, ωραία, τότε πώς είναι δυνατόν να έχει κάνει σωστά τη δουλειά της η αστυνομία από τη στιγμή που σε δύο μέτρα ο ένας πέταγε φωτοβολίδα του άλλου και είχαμε την είσοδο τόσων οπαδών στον αγωνιστικό χώρο? Ναι, σας έχω πει, μόλις είχαν ζητηθεί από τον υπεύθυνο ασφαλείας του αγώνα η παρέμβαση της αστυνομίας, η αστυνομία παρενέβη. Κύριε Αγγελίδη, η αστυνομία, η ΜΑΔ νομίζω, καθότανε πίσω από τη μία εστία, ενώ στην άλλη εστία υπήρχαν επεισόδια. Στεκόντουσαν τα μέλη της δύναμης της αστυνομίας και περπατητοί πήγαν για να φτάσουν στην άλλη πλευρά του γηπέδου, ενώ οι οπαδοί των δύο ομάδων έπεφτε ξύλο ανάμεσά τους. Ναι. Έχετε δει αυτές τις εικόνες? Έχω δει όχι όλες τις βίντεο. Έχω δει κάποιες εικόνες χθες το βράδυ. Έχω ήδη απαντήσει. Σίγουρα απαιτείται κάποιος χρόνος μέχρι να μεταβούν μέσα στο γήπεδο. Όμως σας έχω απαντήσει ότι η αστυνομία παρενέβη και βρισκόταν εκεί. Κύριε Αγγελίδη, επιτρέψτε μου, διαφωνώ μαζί σας. Γιατί αν ήταν πιο έντονη η παρουσία της αστυνομίας, μάλιστα, την ώρα της διακοπής, καλά θα ήταν να τα προλαβαίνουμε όλα αυτά και όχι να τρέχουμε μετά για να σβήσουμε τις φωτιές. Θα μπορούσαν πολλά πράγματα από όσα είδαμε χθες το βράδυ να έχουν αποφευθεί. Τελεία. Στο βαθμό που ήταν εφικτό, κύριε Θεοδωσίου, έχουν αποφευθεί. Τώρα αντιλαμβάνεστε, σίγουρα είναι η δική σας θέση.
Έχω απαντήσει. Δεν νομίζω βάση... μόνο να είναι δική μου θέση, κύριε Αγγελίδη. Κύριε Αγγελίδη, η εικόνα, σας επαναλαμβάνω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Δηλαδή, όσο και να προσπαθώ εγώ να την κάνω πιο μαύρη, ή όσο εσείς να προσπαθείτε να την κάνετε πιο γκρίζα, η εικόνα είναι εκεί. Δηλαδή, η εικόνα που μας μεταφέρει ο Πανίκος του Θεοδωσίου είναι ότι ενώ στο ένα δέρμα, σώμα με σώμα, μάχες με φωτοβολίδες που θα μπορούσαμε να έχουμε σοβαρό τραυματισμό μέχρι και νεκρό, μια φωτοβολίδα στο κεφάλι, δηλαδή στο ανοίγει σαν το κουνουπίδι, οι αστυνομικοί καθόντουσαν και βλέπανε από το άλλο τέρμα. Ολιγορία, ο χαδελφισμός, τέτοιες εντολές είχανε. Κάτι πρέπει να υπήρχε, κάτι πήγε λάθος. Εγώ ξέρω τον αστυνομικό όταν βλέπει τέτοια, έτσι το έχουμε τον αστυνομικό στο μυαλό μας. Τρέχει να σώσει την κατάσταση. Τρέχει να κάνει συλλήψεις, να σταματήσει το επεισόδιο. Να διασφαλίσει την τάξη. Να διασφαλίσει την τάξη. Τι πήγε λάθος εκεί. Την τάξη μετά που ενημερώνεται από την υπεύθυνη ασφαλεία. Κύριε Αγγελίδη, δεν έχει ο υπεύθυνος της αστυνομικής δύναμης τη διακριτική εξουσία εκεί όπου χρειάζεται να επέμβει. Βεβαίως, αυτόν κρίνει ο αξιωματικός σε συνεννόηση με την υπεύθυνη ασφαλεία. Αναλόγως των περιστάσεων και σίγουρα δεν μπορεί κάποιος να κρίνει εκ των υστέρων μια απόφαση. Όμως έχετε αναφέρει όντως ότι υπάρχουν κάποιες εικόνες. Εγώ έχω ήδη απαντήσει και βεβαίως δεν θα ήθελα να επεκταθώ περαιτέρω και θεωρώ ότι έχω απαντήσει. Έξω από το γήπεδο τι έγινε. Έξω από το γήπεδο τι έγινε. Υπήρξαν κάποια επεισόδια και κάποιες ζημίες σε αυτοκίνητα. Μάλιστα. Εκεί η αστυνομία, η επέμβαση της αστυνομίας ήταν δυναμική. Υπήρχε παρέμβαση της αστυνομίας και βεβαίως και εξ όσων έχω πληροφορηθεί και χρήση δακρυγόνων για αποτροπή των οποιοδήποτε άλλων επεισοδίων. Αλλά δεν έγινε καμία σύλληψη. Μία σύλληψη έχει γίνει μέχρι τη στιγμή, κύριε Δημοπούλου. Μία. Έχω πει. Εντάξει, μία τώρα. Εσάς ως αξιωματικός σας ικανοποιεί, κύριε Αγγελίδη. Σας έχω πει ότι αν υπήρχαν περισσότερες σύλληψες, ήταν καλό. Δεν έγιναν όμως άλλες σύλληψεις μέχρι τη στιγμή και σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες να αντιμετωπίσεις ή να προβείς σε σύλληψεις αναλόγως το τι έχεις να αντιμετωπίσεις εκεί. Σας έχω αναφέρει όμως για να. Εσείς αναφέρεστε πολύ σωστά στο χθεσινό επεισόδιο, το οποίο σχολιάζεται. Εγώ έχω απαντήσει όμως και στο σύνολο το τι έπραξε η αστυνομία και αυτό δεν θέλω να περάσει απαρατήρητο. Δηλαδή τη μηδενική ανοχή και το τι είχαμε πράξει. Και φαίνεται μια μείωση των επεισοδίων, ενώ όσον αφορά τις συλλήψεις από το 14 που ήταν 150, έχουμε κατέξει 51 και σίγουρα δεν μας ικανοποιεί ότι υπάρχουν. Όμως η αστυνομία προχωρεί στους σχεδιασμούς, στις ενέργειες, μηδενική ανοχή. Την προσπάθεια να καταστήλει στο δικό μας ρόλο πάντοτε αυτά τα επεισόδια που είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Εντάξει, και μηδενική ανοχή δεν δείξατε. Μηδενική ανοχή, για να είμαστε σωστοί, δεν την είδαμε χθες, κύριε Αγγελίδη. Έχω απαντήσει και για τα χτεσινά, έχω απαντήσει για τα άλλα για τα οποία ίσως να μην θέλετε να τα σχολιάσετε. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Μα κύριε Αγγελίδη, τώρα. Το 2014, κύριε Δημοσίου, υπήρχαν 29 τραυματισμοί πολιτών. Φέτος έχουμε 9. Έχετε καταλάβει, κύριε Αγγελίδη, ότι ο κόσμος έχει φύγει από το γήπεδο. Ναι, αυτό είναι δική μας ευθύνη, κύριε Θεοδωσίου. Όχι, δεν λέω ότι είναι δική σας ευθύνη, αλλά αντιλαμβάνεστε, λέω ότι έχει φύγει ο κόσμος από το γήπεδο και πολύ πιθανόν όλα αυτά να συμβαίνουν, τα επεισόδια, γενικότερα η όλη περιραίουσα ατμόσφαιρα στα γήπεδα να έχει επηρεάσει σε αυτό τον βαθμό και το νούμερο. Σίγουρα το γεγονός ότι έχει φύγει ο κόσμος από τα γήπεδα, υπάρχουν κάποιοι λόγοι και κάποιες αιτίες. Είναι σίγουρα αυτά τα οποία συμβαίνουν από αυτούς που τα δημιουργούν. Δεν διαφωνώ μαζί σας καθόλου και με αυτά που λέμε δεν ρίχνουμε την ευθύνη στην αστυνομία. Πρώτα απ' όλα την ευθύνη την έχουν αυτοί οι ανεγκέφαλοι οι οποίοι περνάνε στα γήπεδα και κάνουν αυτά που κάνουν. Δεν μηδενίζω τη στάση της αστυνομίας και την προσπάθεια της αστυνομίας, αλλά δεν μπορείτε να μου λέτε, για παράδειγμα χθες, έτσι, για να μιλήσουμε για το πρόσφατο γεγονός, δεν μπορείτε να μου λέτε ότι χθες η αστυνομία ενήργησε σωστά. Δηλαδή, εάν είχαμε ομιγέννητο έναν σοβαρό τραυματισμό ή ένα νεκρό, τι θα λέγαμε σήμερα? Έχετε αντιληφθεί? Σίγουρα, γι' αυτό σας έχω πει, με την παρέμβαση της αστυνομίας
αποτράπηκαν σίγουρα. Αφού δεν έγινε παρέμβαση, κύριε, κύριε Αγγελίδη, παρουσία προσπαθείτε, και παρέμβαση, έχω την αίσθηση και, και με όλη την εκτίμηση που σας έχω, ακούω προσεκτικά τον Πανίκο Θεοδωσίου και τις απαντήσεις σας. Και ειλικρινά, είσαστε ένας άνθρωπος που εκτιμώ και έχουμε άριστη συνεργασία. Ταπεινή μου άποψη και γνώμη, ως εκπρόσωπος τύπου του αρχηγείου, ένα μέα κούλπα δεν είναι κακό, δεν είναι καταστροφή. Το να προσπαθείτε να δικαιολογήσετε, εάν θέλετε, τα δικαιολόγητα και αυτά που όλος ο κόσμος είδε, δεν τιμά ούτε την αστυνομία, ούτε το έργο του αρχηγού, ούτε τις προσπάθειες που αντιλαμβανόμαστε γίνονται. Λάθη γίνονται. Το θέμα είναι, εάν δεν προχωρήσουμε στην παραδοχή, δεν θα τα λύσουμε τα λάθη. Το να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα, γιατί μας ακούει ο κόσμος, και πραγματικά σας λέω, η αστυνομία είναι αυτή που χάνει στη συζήτηση που γίνεται, δεν αποτελεί τιμή για κανέναν, ούτε θα λύσουμε έτσι τα προβλήματα, και αύριο μεθαύριο θα ξανασυζητάμε τα ίδια. Κύριε Δημοπούλε, έχω δώσει τη θέση την οποία. Λανθασμένη θέση, πείτε του αρχηγού. Αντιλαμβανόμαστε, κύριε Αγγελίδη, ότι έχετε δώσει θέση. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι κάπου υπάρχει, κάπου χάνεται η μπάλα, να το πω ποδοσφαιρικά, ανάμεσα στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή του σχεδιασμού. Δεν δικαιολογείται αλλιώς το πράγμα. Πρέπει και η αστυνομία να το αναγνωρίσει αυτό. Έχω αναφέρει τη θέση με βάση τα γεγονότα μέχρι τη στιγμή. Ενδεχομένως εντός της ημέρας να υπάρξει οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση. Και βεβαίως, υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα δεδομένα, πολύ ευχαρίστω να υπάρξει άλλη συζήτηση. Λοιπόν, να πω κάτι για να το κλείσουμε. Να το κλείσουμε. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Αγγελίδης ίσως να μην μπορεί δύσκολη να πει πολλά πράγματα. Ναι, ναι, σωστά. Ίσως να είμαστε κι εμείς λίγο περισσότερο σκληροί από το κανονικό. Αυτό όμως επιβάλλεται. Δεν είναι προς το πρόσωπο του κύριου Αγγελίδη. Όχι, όχι, για το όνομα του Θεού. Ξεκάθαρα. Αλλά είναι αλήθεια ότι έγιναν λάθηψες. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Λοιπόν, κύριε Αγγελίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Αγγελίδη.